ό,τι λέει ο ηγέτης Χεζμπολάχ είναι νόμος, είναι σαν το λέει ο Μωάμεθ, θα αντιλαμβανόμαστε όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό και δικαίως βέβαια κάποιος πρέπει να ανησυχεί. Κύριε Λετιμπιώτη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα κύριε Δημητρόπουλο. Τι έγινε τώρα, μας ήρθε από το πουθενά αυτή η δήλωση, εκεί που είχαμε ηρεμήσει λίγο από τις βάρκες, τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Κύριε Δημητρόπουλε, να πω ότι όλο αυτό το διάστημα, επειδή ακριβώς θεωρούμε το μεταναστευτικό ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που έχουμε να διαχειριστούμε και είναι γι' αυτό τον λόγο που έχουν ληφθεί πολλά μέτρα. Όχι, να το πούμε κύριε εκπρόσωπε, να το πούμε, ένα θέμα δύσκολο, διαχρονικό, αντιμετωπίστηκε με πολύ σοβαρότητα και με προτάσεις και είχαμε εμπλοκή αυτών που έπρεπε να εμπλακούν στην υπόθεση, των Ευρωπαίων δηλαδή. Και με ένα συγκεκριμένο πλάνο, Δημητρόπουλε, αξιοποιώντας το έπακρο όλα τα εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μας και αυτό το οποίο έχετε αναφέρει πολύ σωστά είναι αυτό το οποίο εμείς προτάσουμε διαρκώς, ότι δηλαδή το μεταναστευτικό είναι κατεξοχήν ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Παρακολουθούμε πολύ στενά τις όλες τις εξελίξεις, λαμβάνουμε εκείνα τα μέτρα, αξιολογούμε όλα τα μέτρα που έχουμε λάβει και πώς μπορούμε να τα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά τον Λίβανο, είναι γνωστό ότι είμαστε σε επαφή με τις αρχές του Λιβάνου. Υπενθυμίζω την επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και με τους Υπουργούς Εξωτερικών και Εσωτερικών, αλλά και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου παρουσιάστηκε το πακέτο οικονομικής ενίσχυσης πριν από λίγες εβδομάδες. Θα παρακολουθούμε πολύ στενά και είμαστε σε θέση να αξιολογούμε όλα τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε. Εγκαίρως, κύριε Δημητρόπουλε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την καλή εικόνα που παρουσιάζεται στο τελευταίο διάστημα. Τώρα, διαβάζω το Φιλελεύθερο. Λέει εδώ πληροφορίες του ότι έχουμε συναγερμό και έκτακτα μέτρα στην νεκρή ζώνη για παράτυπους μετανάστες. Πληροφορίες ότι θα μας έρθουν από εκεί. Κύριε Δημητρόπουλε, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων προληπτικών, αν θέλετε, μέτρων αξιολόγηση, λαμβάνονται μέτρα σε όλες τις. Όπου μπορούν να ληφθούν, ακριβώς γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την καλή εικόνα που βλέπουμε τους τελευταίους 6 μήνες. Να αναφέρω απλά ότι μόνο τον τελευταίο μήνα οι επιστροφές από τη χώρα μας ξεπέρασαν τις 1.400, σε ένα αριθμό που μπορεί να είναι υψηλότερος από την ημέρα που ξεκίνησαν το μεταναστευτικό στη χώρα μας. Γι' αυτόν τον λόγο διαρκώς βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Και νομίζω είναι και αυτός ένας από τους λόγους που έχουμε πετύχει. Είναι ένα δύσκολο θέμα το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε. Δεν εξαρτάται δυστυχώς μόνο από εμάς η διαχείριση του μεταναστευτικού, αλλά στον βαθμό που μπορούμε εμείς να λάβουμε μέτρα, αυτά τα μέτρα λαμβάνονται. Ξέρετε, ρωτάω για την νεκρή ζώνη, γιατί το τελευταίο διάστημα ήταν πάρα πολύ μειωμένες οι ροές από την νεκρή ζώνη. Αν δεν κάνω λάθος, κοντά στο 20%. Μόνο σε σχέση με το παρελθόν ήταν μικρός ο αριθμός. Είναι η αλήθεια ότι έχουν περιοριστεί οι ροές τους τελευταίους αυτοί τους μήνες από την νεκρή ζώνη. Την ίδια στιγμή όμως, στον βαθμό που μπορούμε να λαμβάνουμε μέτρα, έστω και προληπτικά, αυτά λαμβάνονται. Μάλιστα. Τώρα, ο πρόεδρος μας είχε επικοινωνία με τον κύριο Μητσοτάκη μετά την Άγκυρα, μετά τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Πέρα από το γεγονός ότι συμφώνησαν ότι διαφωνούν οι δύο ηγέτες, είπε κάτι άλλο στον κύριο Χριστοδουλίδη, ο κύριος Μητσοτάκης, ποια είναι η εικόνα όσον αφορά τη συνάντηση? Ναι, κύριε Δημητρόπουλε, πέραν των ασφαλώς των δημόσιων δηλώσεων που έχουν την σημασία τους, αυτά που αναφέρθηκαν, αυτό που έχετε πει δηλαδή, ότι συμφωνούν πως διαφωνούν, να πω ναι, ότι χθες είχε τηλεφωνική επικοινωνία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, όπως είχε και την Κυριακή πριν να μεταβεί ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα. Αυτό το οποίο έχει μεταφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι η ανάγκη για διάλογο. Είναι ότι ο διάλογος θα έπρεπε να είναι και είναι το πρώτο αυτονόητο βήμα στην όποια προσπάθεια, εάν υπάρχει αυτή η βούληση για επίλυση του Κυπριακού. Να αναμένουμε, κύριε Δημητρόπουλε, εμείς επιμένουμε σε αυτό, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ο αναγκαίος διάλογος. Είναι κάτι το οποίο διαπιστώνει και η ίδια η κυρία Ολκή, η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και άλλωστε, χωρίς διάλογο, χωρίς αυτή την ανταλλαγή απόψεων, δεν μπορεί να υπάρξει όποια πρόοδος που όλοι θέλουμε να δούμε στο Κυπριακό. Εμείς επιμένουμε και στέλνουμε το μήνυμα ότι εντός του συμφωνημένου πλαισίου, του πλαισίου δηλαδή που καθορίζουν τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, μπορούν να απαντηθούν οι ανησυχίες όλων μας και των Τουρκοκυπρίων συμπατριωτών μας και των Ελληνοκυπρίων συμπατριωτών μας, και ότι μέσα από την επίτευξη μιας μόνιμης οριστικής λύσης στο Κυπριακό
μπορεί να επιτευχθεί μια αμοιβαία αποφελής κατάσταση πραγμάτων. Είναι σχετικό, κύριε Δημητρόπουλε, τα τελευταία συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τα οποία ανοίγει, αν θέλετε, ο δρόμος για τα ευρωτουρκικά, ο οποίος όμως περνά και μέσα από την πρόοδο στο Κυπριακό. Εμείς αυτό το θετικό μήνυμα το έχουμε στείλει μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και είναι αυτό το μήνυμα που στέλνουμε εκ νέου στην Τουρκία, ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδο στα ευρωτουρκικά, φτάνει να υπάρξει και αυτονόητη πρόοδο στο Κυπριακό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται με τις εκλογές. Σε Οδύσσια εξελίσσεται η προετοιμασία.